Ωραία. Μπορούμε να κύριε Τσιόδωρα, πρώτα απ' όλα να αναφερθούμε στην πολύ σημαντική συμβολή σας όλη αυτή την περίοδο με την οποία έχετε τιμήσει την Ελλάδα, έχετε τιμήσει την Ιατρική Σχολή, έχετε τιμήσει το Πανεπιστήμιό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι, ιδιαίτεροι όσοι από εμάς σας γνωρίζουν από παλιά και είχαν προβλέψει και στηρίξει αυτή την πολύ σημαντική πορεία που έχετε. Οπότε, να σταματήσουμε την παρουσίαση, να σταματήσουμε το share screen, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιόδρα και θα επανέλθουμε στην ολοκλήρωση παρουσίασής μας. Αγαπητέ Τρίτανη, αγαπητοί συνέδροι, θερμά σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να σχολιάσω. Συγγνώμη που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορώ να μαζί σε όλο το τραπέζι. Ξέρω ότι είχατε εκλεκτούς παρουσιαστές, οι οποίοι παρουσίασαν τα νεότερα επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα και συγγνώμη ζητώ από την κυρία Κορομπόκη που διάκοψα την διάλεξη για τη θεραπευτική χρήση διαφόρων φαρμάκων και αντισωμάτων για την αντιμετώπιση του ιού. Εγώ να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη, ο οποίος συντονίζει μια σημαντική προσπάθεια και ερευνητική και επιστημονική, αλλά και ενημέρωσης της πανεπιστημιακής μας κοινότητας σε θέματα που αφορούν την πανδημία. Ακούσατε ομιλίες για την επιδημιολογία της νόσου, για την κλασική επιτήρηση, αλλά και τη χρήση άλλων μεθόδων, όπως την παρακολούθηση του υλικού φορτίου στα λίμματα, για την ανοσιακή απάντηση και τώρα ακούτε για τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν αυξηθεί απότομα σε παγκόσμιο επίπεδο από τα μέσα του περασμένου έτους, αλλά η πραγματική εικόνα, όπως γνωρίζετε, υποεκτιμάται. Περίπου 145 εκατομμύρια της λίμωξης είχαν καταγραφεί ως χθες και πάνω από 3 εκατομμύρια θάνατοι περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη επίσημη διάγνωση του ιού. Απ' την άλλη μεριά, περίπου 1 δισεκατομμύριο πολίτες του κόσμου έχουν εμβολιαστεί ήδη με μία δόση εμβολίου έναντι του ιού και περισσότερα από 230 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φτάσει σε μια πλήρη εμβολιαστική κάλυψη. Οπωσδήποτε αυτή η ανισότητα στην πρόσβαση στο εμβόλιο πρέπει να ξεπεραστεί και να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σχετικά με την επιδημιολογία, βλέπουμε δύο διαφορετικές εικόνες σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Από τη μια πλευρά, χώρες που έχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, με φτώχεια, με μεγάλη χαλάρωση συντήρηση των μέτρων, με μαζικές συγκεντρώσεις. Χώρες που υπολείπονται ακόμα σε εμβολιασμό και ζουν ένα τεράστιο κύμα του ιού, με σημαντική συνοδό, νοσηρότητα και εθνικότητα. Η Ινδία σε 3 μέρες κατέγραψε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κρούσματα και σήμερα περισσότερους από 2.600 θανάτους. Όπως δηλώθηκε από επίσημα χείλη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάσταση της Ινδίας είναι μια επώδυνη υπενθύμηση του τι συμβαίνει όταν η διασπορά του ιού είναι μεγάλη σε έναν επίνοσο πληθυσμό. Τον τελευταίο καιρό, μαζικές συγκεντρώσεις ελάμβαναν χώρα στην Ινδία χωρίς ουσιαστικά κανένα μέτρο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε χώρες που έχουν εμβολιάσει περισσότερο από το 50% του πληθυσμού, όπως το Ισραήλ, και καταγράφουν για πρώτη φορά μετά από περίπου 1 χρόνο 0 θανάτους. Δεδομένα από κλινικές μελέτες των εμβολίων, φαντάζομαι τα ακούσατε από τον κύριο Φιλίππου και τον κύριο Τέρπο, τους εκλεκτούς καθηγητάς, όπως και δεδομένα από την εφαρμογή των εμβολίων σε μεγάλα εθνικά εμβολιαστικά προγράμματα, όπως αυτά του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλών πολιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι ακόμα και με την παρουσία των μεταλλάξεων, τα εμβόλια είναι πολύ δραστικά, μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να αναπτύξει κάποιο σοβαρή νόσο, κάτι που ήδη βλέπουμε και στην πατρίδα μας σε εμβολιασμένα άτομα και σε αρχικά δεδομένα. Πρόσφατη έρευνα για ένα από τα mRNA εμβόλια με δεκάδες χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ατόμων και ανθρώπων στην Νότια Αφρική, που ήταν κυρίως εκτεθειμένα σε παραλλαγές του ιού όπως Β1351, έδειξαν και διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο παρέμενε με εξαιρετικά σημαντική αποτελεσματικότητα για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών και θανάτων. Τα δεδομένα επίσης δείχνουν ότι η παραλλαγή Β117, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυριαρχεί και στην πατρίδα μας, και για την παραλλαγή αυτή τα εμβόλια δουλεύουν. Σε περιοχές που το στέλεχος ήταν αυτό το κυρίαρχο, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου πλησίαζε το 100%. Ήταν 97% αποτελεσματικά τα εμβόλια στην πρόληψη συμπτωματικής νόσου, νοσηλιών και θανάτων. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα άλλα εμβόλια που κυκλοφορούν αυτή στην Ευρώπη, τόσο RNA όσο και αδενοϊών.
Οι κλινικές δοκιμές εμβολίων μίας δόσης με αδενοϊό που διεξήχθησαν στη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία έδειξαν σημαντική αποτελεσματικότητα και προστασία έναντι νοσηλιών και θανάτων. Το νοσηλιακό μας σύστημα, για το οποίο φαντάζομαι σας μίλησε ο κύριος Τέρπος, με τα αντισώματα αλλά και με τα ΤΑΦ κύτταρα και με τα Β και τα ΤΑΦ κύτταρα μνήμης, επιτίθεται στον ιό ακόμα και όταν αυτός μεταλλάσσεται. Να μην ξεχνούμε πως ο ιός που κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει, αλλά τα εμβόλια συνεχίζουν να τον καλύπτουν. Πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η διάρκεια προστασίας μετά τον εμβολιασμό. Ίσως σας μίλησε λιγάκι ο κύριος Τέρπος, έχει και δημοσιεύσεις πολύ εξαιρετικές γι' αυτό το θέμα. Αν και ορισμένες εργαστηριακές μελέτες, όπως ξέρετε πολύ καλά κύριε Πρίτανη, έχουν δείξει ότι η αρχική απόκριση των αντισωμάτων φαίνεται να μειώνεται μερικούς μήνες μετά τον εμβολιασμό. Υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ειδικών πως η μέτρηση αντισωμάτων δεν δίνει την πλήρη εικόνα της προστασίας. Και μάλιστα μερικοί προτείνουν να μετρώνται στα πλαίσια ερευνητικών προσπαθειών που αξιολογούν τη συνολική ανοσιακή ικανότητα του οργανισμού. Σίγουρα έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα από την έρευνα των αντισωμάτων αλλά και της κυταρικής ανοσίας. Σε πρόσφατη μελέτη, η οποία διεξήχθη στο NIH και στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ξέρω ότι συνεργάζεστε κύριε Πρίτανη εσείς, η ομάδα σας και ο κύριος Τέρπος με τον κύριο Παυλάκη, έδειξαν ότι η κυταρική ανοσία έχει πολύ μεγάλη σημασία στην άμυνα εναντίον του SARS κορονοϊού. Η μελέτη αξιολόγησε τα CD8 TAF λεμφοκύτταρα και τις κυταρικές αποκρίσεις σε άτομα που ήδη είχαν περάσει την νόσο και εξέτασαν αν αναγνώριζαν στελέχη του ιού με 45 διαφορετικές μεταλλάξεις. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν λίγες εβδομάδες? Περισσότεροι από 50 διαφορετικούς επιτόπους του ιού αναγνωρίζονταν από τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα. Δηλαδή σχεδόν όλες οι ειδικές για τον κορονοϊό κυταρικές αποκρίσεις αναγνώριζαν τα νέα στελέχη του ιού με τις μεταλλάξεις. Σίγουρα μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα εξέλιξη. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για συνέχιση ιολογικής επιτήρησης, αλλά δείχνει τις εξαιρετικές δυνατότητες που έχει το νοσηλιακό μας σύστημα. Η επιτήρηση πρέπει να συνεχιστεί και μάλιστα με νέες μεθόδους και με μεθόδους οι οποίες κοιτάνε και άλλα παθογόνα, οι οποίες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για τη δημόσια υγεία, μεθόδους που σας ανέλησε και ο κύριος Θωμαΐδης, συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με το Πανεπιστήμιο, με την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον κύριο Λίτρα, ο οποίος κάνει πολλά από τα προβλεπτικά μας μοντέλα, και μέθοδες οι οποίες θα εφαρμοστούν στην επιτήρηση και της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και στην ανίχνευση των μεταλλάξεων, δεν ξέρω αν σας μίλησε γι' αυτό, και στο μέλλον βέβαια και στην επιτήρηση άλλων σημαντικών παθογόνων. Σχετικά με τις προοπτικές που μας δίνει αυτός ο καλύτερος έλεγχος της επιδημίας στις χώρες που ο εμβολιασμός προχωρά, σύμφωνα με τις μελέτες και με τα εθνικά δεδομένα, αλλά και με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων πριν λίγες μέρες αυτή την εβδομάδα, ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρής νόσου για ένα πλήρως εμβολιασμένο άτομο είναι πολύ χαμηλός και στα πλαίσια αυτά τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, όταν συναντιόνται με άλλα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, θα μπορούσαν να χαλαρώσουν τα μέτρα φυσικής απόστασης καθώς και τη χρήση μάσκας προσώπου. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε και εμείς άμεσα την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εμβολιασμός και η ίση πρόσβαση σε αυτόν εξακολουθεί να παραμένει ένα μείζον θέμα για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και όλου του κόσμου. Και με αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα να χαιρετήσω το συνέδριό σας, να ευχαριστήσω εσάς για αυτή την εξαιρετική οργάνωση και να ευχηθώ καλή υπομονή σε όλους μας και να αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα αυτό το τρίτο σημαντικό κύμα της επιδημίας στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσιόδρα για τη χυμαρόδη αυτή παρέμβαση, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά και μιλώντας από καρδιάς συνόψισε τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε για αυτό που μας έχει βρει μέχρι τώρα και αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Σωτήρη μου, να είσαι γερός, έχεις την αγάπη μας, τις θερμές μας ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας. Να είσαι καλά. Χαίρετε, καλό βράδυ. Χαίρετε.